Μάριε, καλησπέρα από Ηράκλειο. Ο υπερμαραθωνοδρόμος, ο οποίος άλλαξε τρόπο ζωής και ξεχωρίζει μέσα από τις επιδόσεις του. Εντάξει. Είναι προσπάθειες φτιαγμένες από ανθρώπους για ανθρώπους, θα πω εγώ. Λοιπόν, κάτι το οποίο το έχεις παραδεχτεί και εσύ, ήσουν παχύσαρκος πριν από κάποια χρόνια, σωστά. Ωστόσο, ναι, αποφάσισες να κάνεις μία στροφή στη ζωή σου, να ακολουθήσεις έναν αθλητικό τρόπο ζωής και να ξεχωρίσεις στις μεγάλες αποστάσεις. Πόσα μηνύματα μπορούν να προκύψουν μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, την κίνηση, την αλλαγή στη ζωή σου? Κοιτάξτε, αρχικά δεν με θεωρώ παράδειγμα, πως ακολούθησα τον δρόμο τον οποίο θέλω εγώ και με κάνει ευτυχισμένο. Μέχρι το 2014 ήμουνα και καπνιστής, κάπνιζα περίπου 3 πακέτα τσιγάρα τη μέρα. Και κάπου εκεί άρχισα να προσέχω λίγο τον τρόπο ζωής και το κομμάτι της διατροφής. Έχασα περίπου στα 55 κιλά και άρχισα να τρέχω σιγά σιγά 5-10 χιλιόμετρα και μετά από ένα χρόνο να μπω στις υπεραποστάσεις λίγο απότομα, θα έλεγα. 5-10 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή, ωστόσο, έχεις ξεπεράσει κάθε όριο. Εντάξει. Μετά από 6 χρόνια έχω κυρίως συμμετέχω σε αγώνες πάνω από 250 χιλιόμετρα. Μάρη, η προπόνηση είναι καθημερινή? Η προπόνηση είναι καθημερινή, αλλά κυρίως είναι εγκεφαλική και πνευματική. Κανένα σώμα δεν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει ούτε τις ακραίες συνθήκες στα μέρη που λαμβάνω μέρος αγώνες, ούτε είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει 200-300 χιλιόμετρα τρέξιμο ένα σώμα και μια τέτοια καταπώνηση. Ακραίες συνθήκες δηλαδή, φέρε μας ένα παράδειγμα. Το 2018 συμμετείχα στον αγώνα 150 χιλιόμετρων στην Αρκτική. Συμμετείχαμε περίπου 65 άτομα από όλο τον κόσμο και ολοκληρώσαμε την προσπάθεια 17 άτομα. Ο αγώνας είχε διάρκεια περίπου 42 ώρες, χωρίς ύπνο είναι αυτοί οι αγώνες. Τον ολοκλήρωσα σε 40 ώρες μαζί με τον φίλο μου τον Χρόνιντο Μιλωνά. Ένα χρόνο μετά συμμετείχα στον μεγαλύτερο υπερμαραθώνιο ερήμου στον κόσμο, μήκους 270 χιλιόμετρων, στην έρημο Αλ Μαρμούμ, κοντά στην έρημο Χάτα, στην Αραβική Χερσόνησο. Μου πήρε 5,5 μέρες να ολοκληρώσω την προσπάθεια. Την ολοκληρώσαμε 18 άτομα και πριν λίγο καιρό, πριν 6 μήνες βασικά περίπου, ολοκλήρωσε και τον αγώνα 250 χιλιόμετρων στη ζούγκλα της Κεντρικής Αμερικής. Ξέρω ότι δεν παραχωρείς συχνά συνεντεύξεις. Είσαι δύσκολος σε αυτό. Όσο εύκολα τρέχεις μεγάλες αποστάσεις, τόσο δύσκολα δέχεσαι την πρόσκληση και την πρόταση ενός δημοσιογράφου. Οπότε θέλω. Το οφείλουμε στην Εύη αυτό. Σωστά. Λοιπόν, επόμενος μεγάλος στόχος ποιος είναι? Τώρα προετοιμάζομαι για έναν αγώνα που θέλω να τρέξω στην Αρκτική Αλάσκα, κοντά στο Βόρειο Πόλο. Είναι ένας αγώνας 9 ημερών, 750 χιλιόμετρα πλήρους αυτονομίας. Οι γονείς σου, ο περίγυρός σου, οι φίλοι σου, πώς αντιλαμβάνονται αυτή την αλλαγή στην ζωή σου? Κοιτάξτε, κάθε αλλαγή είναι σίγουρα δύσκολη και θέλει το χρόνο της για να προσαρμοστεί και ο οικογενειακός κύκλος, θα έλεγα εγώ. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολύ χαρούμενη που ακολουθώ τον δικό μου δρόμο και που είμαι πραγματικά ευτυχισμένος με αυτόν τον τρόπο ζωής. Και βέβαια έχεις αρχίσει να αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σου, έτσι δεν είναι? Εντάξει, νομίζω ότι κάθε άνθρωπος παίρνει τα ερεθίσματα που χρειάζεται να πάρει και σίγουρα επιστρέφει στην καθημερινότητά σου πάρα πολύ διαφορετικός για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της καθημερινότητας, ανθρώπους, καταστάσεις, να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, να γίνεις καλύτερος στη δουλειά σου. Για μένα προσωπικά δεν με θεωρώ επαγγελματία αθλητή. Είμαι τυχερός που εργάζομαι σε μια εταιρεία στην Ποσειδόνια Brain που ασχολείται με το leadership, την ηγεσία και τον ιστορικό έλεγχο. Επομένως, για μένα το τρέξιμο αποτελεί ένα είδος ψυχαγωγίας κυρίως. Μάλιστα. Είσαι επαγγελματίας, ωστόσο, στο να παραδίδεις μαθήματα ζωής και σωστής νοοτροπίας. Μάρια. Κάθε άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό. Κάθε άνθρωπος. Είσαι μετριόφρον. Μάρια, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.